τον μισό αιώνα επιχειρηματικής διαδρομής γιόρτασε ο Όμιλος Καράτζη. Σε αυτή την ιστορική στιγμή για τον Όμιλο που συνεχίζει να εξελίσσεται, υπουργοί, ευρωβουλευτές, βουλευτές, φορείς αυτοδιοικητικοί και συνεργάτες έδωσαν το παρόν σε μια λαμπρή εκδήλωση. Εορτάζουμε 50 χρόνια, πόσο σημαντικό είναι να ζούμε αυτή τη στιγμή. Αισθανόμαστε περήφανοι, έχουμε μια πολύ ωραία ομάδα. Δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει σε καμία περίπτωση χωρίς τους ανθρώπους που πλαισιώνουν τη μεγάλη οικογένεια του Ομίλου Καράτζη. Τους ευγνωμονούμε, τους ευχαριστούμε με αυτή τη γιορτή και θέλουμε να είμαστε, αν είμαστε τυχεροί και έχουμε υγεία, να μπορούμε να έχουμε άλλα 50 χρόνια ο Όμιλός μας ανωδικής πορείας. Το παρατεταμένο χειροκρότημα των παρευρισκόμενων στο άκουσμα του ονόματος του αείμνηστου του Μιλτιάδη Καράτζη, οι αναφορές στο ξεκίνημα της εταιρείας, στις αρχικές δυσκολίες, στις μεγάλες προκλήσεις αλλά και στην γιγάντωση του ομίλου με το πέρασμα των χρόνων, έδωσαν ένα ξεχωριστό τόνο στην ιστορική αυτή βραδιά. Συγκίνηση προκάλεσε ένα αφιέρωμα που παρουσίασε τους σημαντικότερους σταθμούς της 50χρονης αυτής πορείας, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη μνήμη του σπουδαίου Μιλτιάδη Καράτζη. Από την ημέρα που ανταμώσαμε, δεν χωρίσαμε ούτε μία μέρα. Ήταν ο ένας έμπνευση για τον άλλον. Δεν θα μπορούσα μια τέτοια στιγμή να μην αναφερθώ στον αείμνηστο Μιλτιάδη Καράτζη, να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ότι δεν το ξεχνώ ποτέ. Στην λαμπερή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ομίλου, που συνεχίζει την ανωδική του πορεία με τις εταιρείες του να κατακτούν τις αγορές στους τομείς που δραστηριοποιούνται. 50 χρόνια Όμιλος Καράτζη, 50 χρόνια ανάπτυξης, 50 χρόνια προσφορά στην κοινωνία, 50 χρόνια που συνεχώς από τον αείμνηστο Μιλτιάδη Καράτζη προσφέρει στην κοινωνία της Κρήτης. Συνεχίζει ο Αντώνης. Έχουμε και τα επόμενα 50 χρόνια ανωδικά για την εταιρεία Καράτζη. Πριν από 50 χρόνια τον Όμιλο τον ξεκίνησε ο Μιλτιάδης Καράτζης. Σήμερα τον συνεχίζουν άξιοι συνεχιστές. Εύχομαι τα επόμενα 50 χρόνια να είναι διπλάσια μια μεγάλη επιτυχία που κάνει όλη την Κρήτη περήφανη. Η βραδιά έκλεισε με μουσική, κριτικούς ήχους, παραδοσιακούς χορούς και με λαϊκό πρόγραμμα, το οποίο κορυφώθηκε με την εμφάνιση του γνωστού τραγουδιστή Πανουκιάμου, που ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους. Τι είναι αυτό για το οποίο, όχι περηφανεύεστε, δεν το λέω με την έννοια του εγώ, αυτό που νομίζω ότι ο κόσμος αξίζει να κρατάει από εσάς? Η δημιουργία. Να ζηλεύουν τη δική μου δημιουργία. Όχι, δεν τη ζηλεύουν, τη θαυμάζουν. Δηλαδή, αν μπορούσα και ήμουν νεότερος, αλλά ο γιος μου θα το φτιάξει σίγουρα και τα παιδιά μου να μεγαλώσουν, να απασχολούν κόσμο, να έχουν φίλους, να είναι χουγαρντάδες, να τους αγαπάει ο κόσμος για να είναι, επειδή είναι καλοί άνθρωποι. Σας το είχα πει και πέρυσι και το επαναλαμβάνω τώρα. Είμαι καλός άνθρωπος. Και εγώ για τα παιδιά μου και η γυναίκα μου, όλη η οικογένεια. Γι' αυτό είμαι περήφανος.